Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για να μην υπάρχει, υπάρχει ένα έκδηλο ανησυχία αυτές τις μέρες. Απλά πρέπει να θέσουμε τα πράγματα σε σωστή βάση για να μην υπάρχει παραφιλολογία και ο κόσμος ακούει και ανησυχεί. Το δικαιολογώ κατά κάποιο τρόπο γιατί υπάρχει αυτή η αναστάτωση, όμως πρέπει να πούμε τα πράγματα ως έχουν. Το πρόβλημα ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια, 4, από τον Νοέμβριο του 2013, όπου τότε η διοίκηση των ΕΛΤΑ σε μια νύχτα έκλεισε το γραφείο της Νέας Κύου, το οποίο ήταν κερδοφόρο, και ενώ δεν ήταν στο σχεδιασμό να κλείσει της Νέας Κύου, δυστυχώς με κάποια παρέμβαση έκλεισε, και επειδή κάποιοι τότε είχαμε εναντιωθεί, μας είχαν προσβάλλει σε εισαγωγικά, δίνοντας ότι δεν θα δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιον επαγγελματία να μπορέσει κτλ. Και αφού υπήρχε αυτή η λύση, θεωρήσαμε ότι ήταν προς σωστή κατεύθυνση. Όμως, τις τελευταίες ημέρες ο επαγγελματίας αυτός δήλωσε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Υπάρχει το κίνητρο ακόμα από την εταιρεία σε όποιον επαγγελματία πιστεύει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει να κάνει πρόταση. Δεν έχει κλείσει αυτό. Όμως η κίνηση του Δήμαρχου Σμικηνών, του Δημάρχου και όλων των εκλεγμένων της Νέας Κύου, του Τοπικού Συμβουλίου, των Δημοτικών Συμβούλων, είναι να επαναλειτουργήσει το γραφείο που υπήρχε. Την προηγούμενη Παρασκευή, στις 21-22 Ιουνίου που έγινε η ανακοίνωση, καλέσαμε έκτακτο Τοπικό Συμβούλιο. Ψηφίστηκε ομόφωνα από τους τοπικούς εκλεγμένους να κάνουμε παρέμβαση προς τη διοίκηση και προς, σε αυτή την κατεύθυνση να ζητήσουμε τη βοήθεια όλων των φορέων του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου, των εκλεγμένων βουλευτών της Αργολίδας και όλων αυτών που μπορούν να βοηθήσουν, ώστε να κάνουμε την παρέμβαση στη διοίκηση των ΕΛΤΑ για να λυθεί το θέμα και, όπως προείπα, να επαναλειτουργήσει το γραφείο, το οποίο ήταν κερδοφόρο και μπορεί στη δεδομένη στιγμή να λειτουργήσει και εύκολα σαν εξυπηρέτηση του νότιου τομέα του Δήμου Άρους Μυκηνών, περιλαμβάνοντας σαν έδρα τη Νέα Κύο και ταυτόχρονα τις δημοτικές κοινότητες Μήλων, Κυβερίου, Σκαφιδάκη, ώστε να μπορεί και επιπλέον τώρα το καλοκαίρι εξυπηρετεί και το τιμένιο που μπορεί να φτάσει και πάνω από 5.000 κόσμο να εξυπηρετεί αυτό το γραφείο. Δεν σας κρύβω ότι η πρώτη επαφή που κάναμε με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν βρήκαμε κλειστές πόρτες, είναι ανοιχτή σε συζήτηση, έγιναν κάποιες συζητήσεις, υπάρχει η θετική πρόταση από αυτούς, συζητείτε και πιστεύω ότι γρήγορα θα έχουμε θετική λύση ώστε να μπορέσει να ξανανοίξει το γραφείο. Όπως υπήρχε, όχι με ιδιώτη. Όπως υπήρχε με προσωπικό των ΕΛΤΑ, κανονικά με όλες τις υπηρεσίες που είχε, γιατί όπως προείπα ήταν ένα κερδοφόρο γραφείο και δυστυχώς για κάποιους που δεν δήλωσαν σωστά την ιδιότητά τους, παρεμβήκαν και το κλείσαν. Προϋπόθεση γι' αυτό. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι να υπάρχει μια παροχή από τον Δήμο προς τα ΕΛΤΑ και θεωρώ ότι το λιγότερο μπορεί να κάνει ο Δήμος προς τους πολίτες του για να μπορέσει να λύθει αυτό το πρόβλημα και να μην υπάρχει αναστάτωση και η δυσκολία εξυπηρέτησης, γιατί πολλοί συνταξιούχοι πληρώνονται, δέματα, αλληλογραφία είναι το λιγότερο. Παρ' όλα αυτά όμως αυτές τις ημέρες εξυπηρετούνται κανονικά και οι συντάξεις και η αλληλογραφία, υπάρχει καθημερινή εξυπηρέτηση από ταχυδρομικό υπάλληλο εδώ στην Νέα Κύο. Απλά προσπαθούμε, γιατί η επαφή θεωρώ ότι είναι το καλύτερο. Συγγνώμη, και η παροχή από το Δήμο ποια είναι, να βρεθεί η χώρο, ώστε... Ναι, η παροχή από το Δήμο είναι να παραχωρήσουμε το γραφείο το οποίο θα στεγαστεί το ΕΛΤΑ. Και είμαστε μια συνεργασία και με τη διοίκηση της Αργούς και με τον Δήμο να μπορέσουμε αυτό να το δώσουμε, γιατί θεωρώ το λιγότερο, για να δώσουμε τη λύση που χρειάζεται αυτό το πρόβλημα και να μην υπάρχει. Πόσο άμεσο είναι αυτό, κύριε? Πιστεύω ότι στο επόμενο δεκαήμερο να είναι θετικά λυμμένο το πρόβλημα. Κύριε Γεωργίου, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι να αναβαθμιστούν τα ΕΤΑ για να μπορούν ο κόσμος να πληρώσει ακόμα τη ΔΕΗ, τα τηλέφωνα που δεν μπορούσαν το προηγούμενο καιρό. Υπάρχει μια περίπτωση, γιατί κάποιος συνταξιούχος, αν υπάρχει και καλή συγκοινωνία, να πάνε εργοσυμβάσεις για να πληρώσουν. Θα γίνει αναβάθμιση αυτή που θέλουν τα ΕΤΑ? Αυτό είναι θέμα της διοίκησης των ΕΛΤΑ και όχι του Δήμου. Εμείς προσπαθούμε, όπως είπαμε πριν, να μην υπάρχει
πρόβλημα σε καμία εξυπηρέτηση, όπως υπήρχε και εξυπηρετούσαν τον κόσμο, το γραφείο της Δικαστηρίου σε όλους. Εμείς γι' αυτό είμαστε και δεν θέλαμε σε εισαγωγικά, αν υπάρχει ενδιαφέρον κάποιον ιδιώτη και κάνει αυτές τις ίδιες παροχές, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όμως ο Δήμος και η Δημοτική Ενότητα Νιασίου θέλει να ξαναγίνει το γραφείο όπως ίσχυε, να λειτουργήσει με όλες τις παροχές, να μην υπάρχει το πρόβλημα. Καταλαβαίνουμε ότι ειδικά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν όλα αυτά. Βέβαια έχει και ευθύνη και η διοίκηση των ΕΛΤΑ, γιατί από ό,τι μάθαμε είχαν παρακρατήσει κάποια χρήματα της ΔΕΗ τα οποία δεν τα είχαν αποδώσει και υπήρχε πρόβλημα με τις δικές τους λειτουργίες που είναι εσωτερικές. Εμείς όμως θέλουμε να εξυπηρετεί το κόσμο σε αυτή την κατεύθυνση και στόχο έχουμε δρομολογήσει και πιστεύω ότι θα είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που θα υπάρχει αυτή η αναστάτωση για να τελειώσει θετικά το πρόβλημα.